Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα η σύσκεψη για το θέμα του νέου δικαστικού μεγάρου του Βόλου. Παρουσία των 4 κυβερνητικών βουλευτών, του Δημάρχου Βόλου και των Γενικών Γραμματέων Τουρισμού Κώστα Λούλη και Οικονομικών Χρήστου Τριαντόπουλου, ο Υπουργός εξέφρασε για άλλη μια φορά τη βούλησή του για τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στο Βόλο. Και επανελήφθηκε στη σύσκεψη αυτή τη δηλωμένη βούληση του Υπουργού να δώσει στην πόλη μας το δικαστικό μέγαρο που δικαιούται. Αυτό εξ αρχής ήταν ξεκάθαρο και επανελήφθηκε σήμερα. Ο Υπουργός, επαναλαμβάνοντας λοιπόν αυτή τη δέσμευσή του, είπε πως με τις υπηρεσίες του θα εξετάσει τις προτάσεις οι οποίες υπευλήθησαν από το Δήμαρχο Βόλου και μία εξ αυτών ήταν πρόταση και στην αρχική σύσκεψη που έγινε τα Χριστούγεννα, από ό,τι θυμάστε, στο Βόλο. Και το ευχάριστο που μπορούμε να ανακοινώσουμε είναι ότι με δεδομένη την πολιτική βούληση η λύση θα βρεθεί. Οι εκπρόσωποι της περιοχής επέδωσαν στον Υπουργό το ψήφισμα για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στο οικόπεδο της στέγης φιλοξενίας ανηλίκων στη Νέα Ιωνία. Οι τεχνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν τώρα να αποφανθούν για την καταλληλότητα του οικοπέδου, για τις διαδικασίες δημοπράτησης. Βεβαίως αυτό, κύριε Λαμπράκη, για να προλάβω, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε δικαστικό μέγαρο σε 2,5 χρόνια. Αλλά χαιρετίζουμε κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν, η δεδομένη πολιτική βούληση. Ένας ακόμη στόχος δεκαετιών για την πόλη του Βόλου αποκτά σάρκα και οστά, επισημαίνεται σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος του Βόλου. Άμεσα, επισημαίνεται στο ίδιο δελτίο τύπου, θα διερευνηθεί από πλευράς καταλληλότητας και επάρκειας η επιλογή της ανέγερσης του νέου μεγάρου στο οικόπεδο εκτάσεως 7 στρεμμάτων στη Νέα Ιωνία, ιδιοκτησία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τότε, όπως δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος Βόλου στη διάρκεια της συνάντησης, θα εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις σε χώρους που θα προτείνει και θα διαθέσει ο Δήμος του Βόλου. Πρόσθεσα επίσης στο διάλογο και το αίτημα το πάγιο που έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος, του οποίου και είμαι μέλος, να μην εμποδίσει η τυχόν κατασκευή, μάλλον η κατασκευή που όλοι θέλουμε του καινούργιου δικαστικού μεγάρου, της εργασίας αποκατάστασης του υπάρχοντος κτηρίου. Και η ρητή διαβεβαίωση του Υπουργού ήταν, γιατί το χρονοδιάγραμμα υπάρχει, η ενημέρωση με τον κύριο Θανάση Γιάνναρη ήταν πολύ συγκεκριμένη, η βούληση του Υπουργού είναι να μην σταματήσει τις εργασίες αυτές, επειδή ακριβώς η επιθυμία μας είναι να γίνει ένα άλλο δικαστικό μέγαρο. Στη σημερινή σύσκεψη δεν είχαν κληθεί ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου και η πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων, που εξέφρασε τη δυσφορία της για τον αποκλεισμό του φορέα που εκπροσωπεί. Ο Συλλόγος Δικαστικών Υπαλλήλων ασχολείται τουλάχιστον 15 χρόνια με αυτό το αίτημα και τουλάχιστον 5 χρόνια έχω πηγαίνει προσωπικά σαν εκπρόσωπο του Συλλόγου στην Αθήνα και στο Υπουργείο. Είχα λοιπόν να καταθέσω κάποια πράγματα και να συναντήσω στη συνάντηση αυτή και να ζητήσω από τον Υπουργό να κληθούν άμεσα οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες μονίμως και στην ΑΤΠ Επιτροπή της προηγούμενης κυβέρνησης που είχε γίνει με κάποιους υπουργούς, είχαν συγκεκριμένες απόψεις. Δηλαδή, σήμερα δεν θα ήταν μια επίσκεψη απλή εθιμοτυπική και να μεταφέρουμε ένα ψήφισμα ομόφωνο ότι η πόλη θέλει δικαστικό μέγαρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι όλοι θέλουμε δικαστικό μέγαρο. Εκεί θα λέγαμε κάποια πράγματα παραπάνω. Αυτό είναι το παράπονό μας και αυτό, αν θέλετε, λίγο έτσι μας εξόργησε. Σε επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και η πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων προς τον Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο, επισημαίνεται ότι θεωρούμε ότι μη πρόσκληση συμμετοχής μας στη συγκεκριμένη συνάντηση αποτελεί απρεπή και προσβλητική παράληψη όσων είχαν την πρωτοβουλία πραγματοποίησης αυτής. Είναι προφανές, επισημαίνεται στην ίδια επιστολή, ότι οι σχετικές επιλογές αποκλεισμού μας από συναντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα όχι μόνο δεν συμβάλλουν στη δημιουργία αραγούς μετόπου όλων των δυνάμεων του Βόλου, αλλά αντίθετα υπονομεύουν τον διακηρυγμένο στόχο της αποτελεσματικής διεκδίκησης ενός δικαστικού μεγάρου αντάξιου της πόλης.